Όταν μπαίνεις στο γυμναστήριο και δεν έχεις κάποιο είδους στρατηγική ή η στρατηγική σου αλλάζει από προπόνηση σε προπόνηση, νομίζω θα χάσεις όλες τις μάχες. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια που κάνουμε ο Μανώλης και ο Κώστας να αναλύσουμε θέματα αναερόβιας αντίστασης, κατ' επέκταση μυϊκής υπερτροφίας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη έως τώρα. Και τι θα συζητήσουμε, Κώστα, αυτή τη φορά? Να ξεκινήσουμε καταρχάς με έναν μύθο και έπειτα θα πάμε στο κυρίως θέμα που θα έχει να κάνει με την καταγραφή της προόδου ενός αθλητή και να δούμε λίγο τη διαχείριση της προετοιμασίας. Πότε θα πρέπει να είναι έτοιμος ένας αθλητής και άλλα σημαντικά πράγματα που θα το πάνε σίγουρα μπροστά. Ένας μύθος ακόμα που υπάρχει αφορά το συμπλήρωμα της κρεατίνης. Και τι λέει? Ότι εφόσον η κρεατίνη κατακρατάει υγρά, δεν θέλουμε στην προετοιμασία να έχουμε έξτρα υγρά, οπότε την κόψουμε. Ναι, αυτό, Κώστα, είναι κάτι το οποίο το ακούω πάνω από 20 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο. Άρα πάλι για τακτική όσων παίρνουν κρεατίνη στη βασική περίοδο είναι να την αποφεύγουν κατά την περίοδο της γράμμωσης, έχοντας κατά νου ότι εάν πάρουν κρεατίνη κατά την περίοδο της απώλειας του λίπους, με κάποιο τρόπο αυτό θα λειτουργήσει σε κατακράτηση υγρών. Να πούμε λοιπόν καταρχάς ότι την κρεατίνη τη χρησιμοποιούμε ως εργογόνο συμπλήρωμα, η οποία τροφοδοτεί τα επίπεδα της φωσφοκρεατίνης, που είναι πολύ χρήσιμο όταν κάποιος δουλεύει σε μέγιστες ή υπομέγιστες εντάσεις. Τώρα, ο τρόπος που η κρεατίνη λειτουργεί είναι αυξάνοντας το ενδοκυτάριο νερό. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι όντως μύθος και η κρεατίνη δεν μπορεί να συντελέσει σε μείωση του χρόνου της απώλειας του λίπους, ούτε και με κάποιο άλλο τρόπο κατακρατώντας υποδόριο νερό που θα μπορούσε να κοστίσει κάποιον στην αγωνιστική του εμφάνιση. Δυστυχώς αυτός ο μύθος υπήρχε, υπάρχει και εικάζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν έχει σχέση η κρεατίνη με αυτό που είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα αρνητικό ισοζύγιο, να μειωθεί το ποσοστό του λίπους και έτσι να φτάσουν σε καλή κατάσταση σε έναν αγώνα. Τι θα έλεγες και εσύ, Κώστα? Συμφωνώ απόλυτα, Μανώλη. Εγώ θα έλεγα, δεν το λέω συχνά, αλλά είναι απαραίτητο συμπλήρωμα, είναι η αλήθεια, κατά την προετοιμασία. Εγώ το είχα κόψει την κρεατίνη μία ημέρα πριν, γιατί δεν μπορούσα να την πάρω μαζί μου στο αυτοκίνητο, ας πούμε. Okay. Θα το πούμε απλά. Okay. Ωραία, πέρα από την πλάκα τώρα, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα, θα βοηθήσει για τους λόγους που είπες. Οπότε ελπίζω να μην ξαναακούσουμε το κόβο κρεατίνη, γιατί μόνο κακό μπορεί να κάνει, είναι η αλήθεια. Ναι, είναι ούτως ή άλλως το πιο αναγνωρισμένο εργογόνο συμπλήρωμα που υπάρχει. Υπάρχει εκτενής έρευνα η οποία υποστηρίζει τη χρήση της κρεατίνης σε σχέση με την απόδοση, δεν σχετίζεται με την απώλεια του λίπους. Οπότε όσοι παρακολουθείτε, με ασφάλεια μπορείτε να πάρετε κρεατίνη, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι στη μείωση της προόδου σε μια περίοδο γράμμωσης. Να πούμε παρόλα αυτά ότι δεν θα έχουν όλοι τα ίδια αποτελέσματα στη δύναμη, καθώς εξαρτάται από τα αρχικά επίπεδα τα ενδομικά. Οπότε κάποιοι που έχουν σχετικά χαμηλά επίπεδα θα δουν και τη μεγαλύτερη αύξηση και διαφορά στη δύναμη. Και κάποιοι που έχουν ήδη αρχικά υψηλά επίπεδα, εκεί μπορεί να μην δουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι οι λεγόμενοι non-responders ουσιαστικά. Okay, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι μια κατηγορία ανθρώπων περίπου στο 5%, κάπως έτσι. Δεν γνωρίζω ακριβώς το ποσοστό, αλλά οι περισσότεροι που έχουν καταναλώσει και σαν ανεκδοτά δεδομένα έχουν μια αισθητή βελτίωση. Μπορεί και να υπάρχει και το φαινόμενο του πλασίμπο μέσα, ναι, που μόνο κακό δεν κάνει. Πάντα υπάρχει αυτή η πιθανότητα, συμφωνώ, δεν κάνει κακό, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο να λειτουργούσε, που λειτουργεί σε πραγματικό επίπεδο, πάλι όφελος θα. Οπότε, κρεατίνη, εντός της προετοιμασίας, έχει κλείσει αυτό, δεν τη βγάζουμε. Για να συνεχίσουμε τώρα, να δούμε πώς μπορεί κάποιος αθλητής ή μη να καταγράφει την πρόοδο και στην προπόνηση και όσον αφορά τη διατροφή και τα σωματικά χαρακτηριστικά. Για μένα, Κώστα, το πρώτο ερώτημα που θα έπρεπε να γίνει είναι αν είναι αυτό σημαντικό να συμβαίνει. Δηλαδή, να έχω μια καταγραφή των δεδομένων σε μια προσπάθεια να βελτιώσω τη σωματική μου σύσταση, να αυξήσω την υπερτροφία, ενδεχομένως και να χάσω λίπη. Θεωρώ προσωπικά ότι στοιχεία που αφορούν αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό να καταγράφονται, γιατί είναι πολύτιμα για να τα συγκρατώ απλώς στη μνήμη μου και με την καταγραφή τους μπορεί να έχω, να το πω απλά, ένα μπούσουλα της προόδου και να έχω και συγκεκριμένους στόχους. Ακριβώς έτσι είναι.
Και για να πάμε κιόλα στο ζουμί τη υπόθεση, αυτό που ενδιαφέρει έναν αθλητή σωματική διάπλαση είναι η μείωση του λίπους ή αύξηση τη μυϊκή μάζα, που ουσιαστικά μιλάμε για κιλά, σωματικό βάρο. Η καθημερινή καταγραφή του σωματικού βάρου είναι μια τακτική που θα μπορέσει να μα βγάλει πολλά συμπεράσματα. Γιατί δεν προτείνω την καταγραφή του βάρους μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις δύο εβδομάδες. Γιατί όπως γνωρίζουμε, η καθημερινή αυξομοίωση έχει να κάνει με κατακράτηση υγρών, με όγκο στο έντερο ή στο στομάχι και δεν μπορούμε να βγάλουμε ξεκάθαρα συμπεράσματα. Τι μπορεί να γίνει? Αν ένας ασκούμενος καταγράφει ανά 10 ημέρες το βάρος ή ανά μία εβδομάδα, υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει το βάρος του προς τα κάτω, η πρώτη μέτρηση να είναι σε μία τελίτσα σε συγκεκριμένα κιλά, μετά από 10 ημέρες, ενώ η τάση πηγαίνει προς τα κάτω, να τύχει να ζυγιστεί σε μια φάση όπου έχει αυξημένη κατακράτηση υγρών ή οτιδήποτε. Θα δει τα ίδια κιλά, θα πει δεν χάνω βάρος, δεν χάνω λίπος, πάμε να μειώσουμε κι άλλο. Ναι. Ενώ η τάση είναι προς τα κάτω. Mm-hmm. Είσαι μέσα στο παιχνίδι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια αλλαγή. Οπότε, αν έχουμε καθημερινή ζύγιση, έχουμε πολλά δεδομένα και τι μπορούμε να κάνουμε, να συγκρίνουμε μέσους όρους. Εβδομαδιαίους. Ανά εβδομάδα. Ναι, και να παίρνουμε πολύ ξεκάθαρα συμπεράσματα. Ναι, συμφωνώ. Αυτή είναι πιο ασφαλής μέθοδος. Να πούμε βέβαια ότι όταν μιλάμε για καταγραφή του βάρους, εννοούμε πάντα σε ίδιες συνθήκες. Ναι. Δηλαδή στην ίδια ζυγαριά, υπό τους ίδιους όρους. Εάν αλλάζουν οι συνθήκες, ενδεχομένως θα αλλάζει και το απόλυτο βάρος και αυτό είναι πρόβλημα. Συμφωνώ ότι παίρνοντας καθημερινή καταγραφή, βγάζοντας μέσους όρους, έχω ένα πιο ασφαλή οδηγό που είναι η τάση της διακύμανσης του βάρους μου. Και αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά ή όχι. Σίγουρα, για τον αθλητή θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο αυτή η τακτική. Τώρα, άμα μιλήσουμε για έναν ασκούμενο ή κάποιον που δεν έχει καλή σχέση με το φαγητό και τη ζυγαριά, mm-hmm. εκεί ίσως χρήση ειδικής μεταχείρισης, καθώς η καθημερινή επαφή με τη ζυγαριά μπορεί να δημιουργήσει δυσάρεστα συναισθήματα. Άγχος. Ναι, και ο σκοπός μας εκεί πέρα είναι να βελτιώσει το lifestyle ουσιαστικά ο άλλος και σε δεύτερη φάση να δούμε μία μείωση. Οπότε θα πρέπει να είμαστε εκεί προσεκτικοί το να πούμε στον άλλον να μετριέσαι κάθε μέρα. Αν αυτό λειτουργεί ως ανασταλτικός ψυχολογικός παράγοντας και αυξάνει το άγχος κάποιου που περιμένει να δει αποτελέσματα, θα έλεγα ότι μπορεί να το παραβλέψει και να παίρνει πιο αραιές μετρήσεις. Ούτως ή άλλως, το βάρος δεν είναι ούτε η μοναδική, ούτε η απόλυτη μέθοδος μέτρησης πρόοδου. Αυτό είναι κάτι πολύ παραγωγικό. Άλλες μεθόδους που θα μπορούσαν να δουν συμπληρωματικά, έτσι δεν είναι μία ή άλλη, όσο περισσότερα δεδομένα τόσο καλύτερα, θα ήταν ίσως να παίρνουμε περιφέρειες. Έτσι, με τη μεζούρα. Ναι, αυτό δεν χρειάζεται προφανώς κάθε μέρα. Mm-hmm. Ακόμα και κάθε εβδομάδα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διαφορά, γιατί ακόμα και στην μεζούρα, επειδή υπάρχει το ανθρώπινος παράγοντας μέσα, υπάρχουν περιθώρια ασφάλματος. Κάθε εβδομάδα, εφόσον δεν θα μας κάνει κάτι κακό, θα μπορούσαμε να παίρνουμε και μετράμε αναδιαστήματα πλέον τις διαφορές μας. Ναι, στα τακτά χρονικά διαστήματα. Ναι. Και καταγραφή όλων των δεδομένων, έτσι ώστε να μπορώ να παρακολουθώ τι γίνεται, όσο πιο πιστά μπορώ να το κάνω. Άλλος τρόπος, θα έλεγα, φωτογραφίες που τις θεωρώ απαραίτητες. Ναι. Και αυτές θέλουν σχετική εμπειρία παρόλα αυτά, γιατί θέλουμε, όπως είπες και εσύ, Μανώλη, για τη ζυγαριά, το ίδιο θέλουμε και για τις φωτογραφίες. Σταθερό περιβάλλον, φωτισμός, μετά από σταθερές συνθήκες, δηλαδή δεν γίνεται να συγκρίνουμε μία ημέρα που έχουμε δύο ημέρες με σχετικά χαμηλές θερμίδες με μία ημέρα που έχουν ακολουθήσει δύο ημέρες refit και πολύ ψηλές θερμίδες. Ναι, εκτός άμα το κάνουμε σκεμμένα, να δούμε τη διαφορά μεταξύ τους. Okay. Οπότε θα πρέπει να έχουμε υπόψη και αυτό το κομμάτι και να συγκρίνουμε επίσης φωτογραφίες αναδιαστήματα. Άρα είναι η ζυγαριά, είναι η μεζούρα, είναι αυτοπαρακολούθηση μέσω φωτογραφιών, μπορεί να είναι και ο καθρέφτης, αν ναι. και αυτή η μέθοδος ναι. σε κάθε όμως περίπτωση, ο καθένας που επιθυμεί να έχει πρόοδο και να μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδό του, κάποιο είδους καταγραφή θα πρέπει να κάνει και να μην αφήνει όλα αυτά τα στοιχεία έτσι απλώς στη μνήμη του ή σε θολό τοπίο. Έτσι είναι. Και στη μνήμη δεν μπορούμε να θυμόμαστε πολλά πράγματα. Άντε να θυμόμαστε ένα πράγμα. Δεν γίνονται πολλά. Γιατί τώρα λέμε, ας πούμε, για το σώμα μας. Έχουμε και την προπόνηση. Καταγραφή της προπόνησης. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση από τα 15-18 συνολικά σετ που θα κάνω σε μια προπόνηση να θυμάμαι όλα τα σετ πόσα κιλά έκανα και τι επαναλήψεις. Έτσι, αυτό είναι απίθανο. Οπότε πιστεύεις είναι μια καλή μέθοδος η καταγραφή της προπόνησης σε μπλοκάκι, κινητό, αν και είπαμε για το κινητό ότι ναι. είναι λίγο δύσκολο και θα μας πάει μάλλον πίσω παρά μπροστά,
αν είμαστε επιρρεπείς στα social και οπουδήποτε αλλού. Ναι, προσωπικά Κώστα προτιμούσα να έχω ένα training log, να το συμβουλεύομαι ενδεχομένως ανά ίδιο προπονητικό ερέθισμα για να έχω και ένα στόχο. Και φυσικά εκεί πέρα έβρισκα πληροφορίες που δεν μπορούσα να τις ανακαλέσω στη μνήμη μου. Ήταν για μένα ένας πολύτιμος οδηγός, βοηθός και θα το πρότεινα και σε οποιονδήποτε να είναι έτσι συστηματικός, να έχει την υπομονή, να καταγράφει σε ένα προπονητικό ημερολόγιο τις παραμέτρους της προπόνησής του και έτσι να μπορεί στοχευμένα να μπαίνει στο γυμναστήριο και να ξέρει τι κάνει. Θα συμφωνήσω απόλυτα, Μανώλη. Για μένα αυτό το κομμάτι είναι απαραίτητο, αλλά θα ήθελα να κάνω το σχολείο ότι θα πρέπει να τα παίρνουμε τα δεδομένα και να μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε σωστά. Γιατί το σώμα μας, όταν πάει να κάνει προπόνηση, ο οργανισμός μας, δεν γνωρίζει τι γράφει το βιβλιαράκι. Okay. Οπότε, το να είμαστε προδιαθετημένοι σε μια συγκεκριμένη συνθήκη και να έχουμε το σκοπό μας να ανεβάσουμε τα κιλά της επαναλήψης καθαρά επειδή γράφει το βιβλιαράκι 10 ή 11, εμείς το πάμε 12, χαλώντας ίσως τεχνική ή το τέμπο ή οτιδήποτε, αυτό δεν είναι πρόοδος. Οπότε θα πρέπει να έχουμε σταθερές συνθήκες ό,τι κάνουμε, να βλέπουμε τα δεδομένα και να ξέρουμε ότι πάμε να τα βελτιώσουμε χωρίς να χαλάσει τεχνική ή οτιδήποτε. Άρα υπονοείς, Κώστα, να μην λειτουργεί το training log εκβιαστικά. Ναι. Να προσπαθώ με βάση το σημειωματάριό μου να πετύχω μια επίδοση καλύτερη, πάση θυσία χαλώντας την τεχνική. Okay. Ακριβώς. Ναι, μπορώ να το καταλάβω αυτό και είναι έτσι. Είναι απλώς μία πηξίδα, πολύ χρήσιμη πηξίδα. Δεν πρέπει να είναι όμως τόσο δεσμευτικό για μας, ώστε να υπονομεύουμε την ποιότητα της προπόνησης. Ακριβώς. Βλέπουμε και από την άλλη πλευρά άτομα ή αθλητές κυρίως, που κάνουν προπόνηση με το ένστικτο ή δεν καταγράφουν τίποτα ή κάθε φορά πάνε και κάνουν άλλες ασκήσεις, ναι, διαφορετικές. Κάποια στιγμή, ορισμένοι μπορεί να τα σκέφτονται και εκείνη τη στιγμή όταν κλειδώνουν το ντουλαπάκι. Λένε τι θα κάνω σήμερα ή τώρα. Ναι. Αυτό είναι δύσκολη περίπτωση. Όταν μπαίνεις στο γυμναστήριο και δεν έχεις κάποιο είδους στρατηγική ή η στρατηγική σου αλλάζει από προπόνηση σε προπόνηση, νομίζω θα χάσεις όλες τις μάχες. Καλό είναι πριν μπει στο γυμναστήριο να έχεις κάνει και μια νοητική προεργασία του τι πρόκειται να κάνεις. Το να προσπαθείς εκείνη την ώρα να σκεφτείς ποια άσκηση θα ήταν παραγωγική για την ημέρα. Νομίζω ότι θα σε βγάλει εκτός. Με σχέδιο, με πλάνο, προαποφασισμένο, με ψυχολογική προετοιμασία μπαίνω στο γυμναστήριο και καλύτερα είναι να μην έχω συνεχή εναλλαγή των ασκήσεων, γιατί αν αυτό συμβαίνει, τότε δεν μπορώ να έχω ένα σταθερό δείκτη. Είναι διαφορετικά τα μηχανήματα, διαφορετικός ο εξοπλισμός, είναι άλλο να χρησιμοποιώ ελεύθερα βάρη, κάποιο συγκεκριμένο μηχάνημα, δεν μπορώ να έχω ένα συγκριτικό της πρόοδου μου όταν οι αλλαγές είναι πάρα πολύ συχνές. Υπάρχει βέβαια εδώ πέρα κάτι το οποίο το συναντάω συχνά και το λένε ορισμένοι, το προάγουνε. Λένε δηλαδή ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι τόσο συχνές ώστε ο οργανισμός να ξαφνιάζεται, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι μη συνηθίζουν, επομένως δεν έχω αποτέλεσμα. Εμένα αυτό και τώρα και κάποτε και πάντα θα μου ακούγεται κουτό, υπό την εξής έννοια. Είναι σαν να ακούω ότι ξαφνικά τα μάτια ενός ανθρώπου θα αρχίσουν να ακούνε και δεν θα βλέπουν γιατί συνήθισαν αυτή τη δραστηριότητα. Το μυϊκό σύστημα δεν αναγνωρίζει τον εξοπλισμό ο οποίος το επιβαρύνει. Αναγνωρίζει μόνο την τάση, όπως έχουμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο, ή το ζόρι που δημιουργείται. Επομένως, αν έχω κάνει μία ορθή επιλογή ασκήσεων, ασκήσεις οι οποίες είναι παραγωγικές για μένα, τότε δεν χρειάζεται να αλλάζω αυτό τον παράγοντα. Χρειάζεται μόνο να ρυθμίζω το φορτίο και πώς αυτό το φορτίο επιβαρύνει τη συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα ανάλογα με την προπόνηση που κάνω. Έτσι ακριβώς είναι. Η συχνή αναλλαγή μόνο κακό μπορεί να κάνει, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν και δεδομένα που δείχνουν ότι η συχνή αλλαγή σημαίνει ότι θα έχω περισσότερη μυϊκή βλάβη στο μυϊκό μας σύστημα. Περισσότερη μυϊκή βλάβη μεταφράζεται σε χρήση της πρωτεΐνης που θα καταναλώσουμε στην επιδιόρθωση και όχι στην αύξηση. Δεν θέλουμε να έχουμε διαφορετικά ερεθίσματα συνεχώς. Ναι. Τις πιέσεις τείδους που θα κάνω στο μηχάνημα και το νιώθω τέλεια τον πρώτο χρόνο, το 2013, θα το κάνω και το 2023. Θα παραμείνω. Το stick to the basics δηλαδή, έχει μια ισχυρή βάση στη σωματική διάπλαση. Ακόμα και εδώ πέρα, το βλέπω και από αθλητές και μη, το ανάστροφο ευέ που είδαμε στην ποσότητα προπόνησης ισχύει και στην επιλογή των ασκήσεων. Ξεκινάνε όλοι με τα βασικά, τον πρώτο χρόνο, τους πρώτους χρόνους. Μετά όταν περνάνε 3, 4, 5 χρόνια λένε «ΟΚ, okay, τώρα τα έχω τελειώσει εδώ πέρα, πάμε λίγο στα advanced, εξειδικευμένα». Ναι. Okay. Και μετά καταλαβαίνουν ότι
τι κάνω τώρα, ρε παιδιά. Οκ, πάμε ξανά στα βασικά, να τα τερματίσουμε. Ξέρουμε ότι αυτά δουλεύουν και δεν χρειάζεται να κάνω κολοτούμπες ανάποδες και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτό, Κώστα, συμφωνώ μαζί σου. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Στην καλύτερη περίπτωση που κάποιος έχει αναλυτική σκέψη και να σκεφτεί ότι έχω απομακρυνθεί από ένα ασφαλές λιμάνι ασκήσεων οι οποίες έχουν αποδώσει κατά το παρελθόν, προκειμένου να δοκιμάσω κάποιες άλλες, μήπως αποδώσουν καλύτερα. Το αποδίδω σε ανασφάλεια. Ό,τι δούλευε, δουλεύει. Και κάτι το οποίο δουλεύει, δεν χρειάζεται να το αλλάζεις. Τώρα, ψυχολογικά ενδεχομένως, κάποιος που προσεγγίζει το φυσιολογικό του όριο και δεν βλέπει με το ρυθμό που θέλει τις αλλαγές, ίσως να θεωρήσει ότι αν αλλάξει την άσκηση, αν κάνει μια άσκηση η οποία φαίνεται λιγάκι πιο εξωτική ή πιο καινούρια, θα έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι να χάνει πολύτιμο χρόνο δοκιμάζοντας διάφορα πράγματα, μεθόδους, προσεγγίσεις και να μην μένει σε αυτό που είπες, στα βασικά πράγματα τα οποία σίγουρα δουλεύουν. Αυτό που ίσως θα έπρεπε να ρυθμίσει είναι την επιβάρυνση, τη συχνότητα, τις πραγματικά σημαντικές μεταβλητές και όχι τον εξοπλισμό. Είναι όμως και μία τάση ορισμένων προπονητών, νομίζω ιδιαιτολώς σκεφτόμενοι, να προτείνουν εξωτικές ασκήσεις, περίεργες ασκήσεις, να το έλεγα έτσι απλά, για να δείξουν ότι ξέρουν κάτι παραπάνω, ότι κρατάνε ένα μυστικό, ότι δεν μπορεί να δουλέψει κάτι το οποίο είναι βασικό και δοκιμασμένο, ενώ κάτι το οποίο προτείνω εγώ είναι περίεργο, θα δουλέψει περισσότερο. Έτσι ακριβώς είναι και έχω την εντύπωση ότι αρκετοί για να ξεχωρίσουν από το πλήθος θα πρέπει να συνδέσουν το όνομά τους με κάτι συγκεκριμένο, με μια άσκηση που θα ανακαλύψουν εισαγωγικά οι ίδιοι, οπότε ότι θα φαίνεται ότι είναι κάποιοι ξεχωριστοί. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό και νομίζω κιόλας ότι οποιαδήποτε άσκηση περίπλοκη που βλέπουμε στο ίντερνετ δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κοντά σε οποιαδήποτε βασική άσκηση. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες περίεργες λαβές σε συγκεκριμένο μηχάνημα. Ναι. Βλέπουμε να κάθεται ανάποδα και να γέρνει λίγο πιο μπροστά ή οτιδήποτε. Ή να κουνάει τρεις πάγκους, να αλλάζει όλο το γυμναστήριο, να κουνάει τρεις πάγκους για να βάλει το ένα πόδι εδώ, το άλλο εκεί, το άλλο χέρι εδώ και εγώ δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα κάνει. Δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, δεν έχουν καμία λογική βάση. Δυστυχώς κάποιοι τις δέχονται, αθλητές ή ασκούμενοι. Ναι, δεν χρειάζεται οι ασκήσεις να είναι ακροβατικές. Δεν πηγαίνουμε στο τσίρκο, πηγαίνουμε στο γυμναστήριο. Χρειάζεται τα πράγματα να είναι απλά και αποτελεσματικά. Τώρα, συμφωνώ όχι μόνο ασκήσεις με τις οποίες κάποιοι συνδέουν το όνομά τους, αλλά και συστήματα προπόνησης. Θα μπορούσα να αναφέρω και κάποιους προπονητές οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι υψηλή στάθμιση, είναι γνωστοί, κάτι τύπου FST7, ας πούμε, χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο, επειδή το προτείνω εγώ, για κάποιο λόγο ο οποίος δεν ερμηνεύεται επιστημονικά, δουλεύει επειδή την εφάρμοσε ένας γενετικά πρικισμένος αθλητής ο οποίος συμμετέχει στο Ολύμπια. Άρα εγώ μπορώ αυτό να το προτείνω ως δική μου νέα μέθοδος, δουλεύει περισσότερο από άλλες, ειδού και η απόδειξη. Και έτσι ο μέσος ή ο αρχάριος αθλητής προσπαθεί να μιμηθεί, μπερδεύεται, χάνει πολύτιμο χρόνο. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό μελλοντικά, είναι η αλήθεια. Η συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε τουλάχιστον είναι οτιδήποτε ακούμε και φαίνεται ότι θα δώσει τα μέγιστα αποτελέσματα, κατά 100% θα αποτύχει. Γιατί η μεγιστοποίηση και αυτό που θέλουμε και έχουμε στο μυαλό μας, το πώς θα αλλάξει το σώμα μας, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται βασικά πράγματα, χρειάζεται να πιεστείς στην προπόνηση και όχι αν ενδιάμεσα από τα σετ καταναλώνεις νερό ή κάνεις 8 ώρες συνεχόμενη προπόνηση για να δεν ξέρω κι εγώ γιατί υπάρχουν και αυτά τα συστήματα. Ή το παλιό βέβαια, το σύστημα 21 επαναλήψεων, 7 μισές, 7 άλλες μισές, 7 ολόκληρες, δεν έχουν καμία βάση πραγματικά. Και ας το προτείνει ή ας το έχει εφαρμόσει το σύστημα ο καλύτερος. Εγώ θα μπορούσα να αναφέρω ενδεχομένως αυτόν που θεωρείται καλύτερος, που εφάρμαζε αυτό το σύστημα το 21 σε σχέση με το δικέφαλο. Ήταν γενετικά πρικισμένος ο άνθρωπος, άρα ήταν πολύ εύκολο για κάποιον να υποθέσει ότι εφόσον αυτός το κάνει και έχει αυτό το αποτέλεσμα, και εγώ το εφαρμόσω, θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Γενικά θα ήθελα να πω ότι εάν κάποιος μας προτείνει ότι χρησιμοποιώντας ένα μαγικό χαλί μπορώ να υπερνικήσω τον νόμο της βαρύτητας, είτε κατορισμό του Νεύτωνα, είτε γενική θεωρία της σχετικότητας Einstein, θα πρέπει να είμαστε δύσπιστοι. Δεν υπάρχει μαγικό χαλί, δεν υπάρχει τρόπος με τον οποίο μπορώ να σπάσω ή να παραβιάσω τις βασικές θεμελιώδεις αρχές που αφορούν την προπόνηση
και η προπόνηση θα πρέπει να με απασχολεί στις παραμέτρους που είναι η ένταση, η συχνότητα, ο όγκος της και όχι να απασχολώ το μυαλό μου με ειδική εκτέλεση ασκήσεων τις οποίες τις εφαρμόζει κάποιος συγκεκριμένα υποσχόμενος ότι θα έχουμε πολλαπλάσιο ή πολύ πιο γρήγορο αποτέλεσμα σε σχέση με τα βασικά. Stick to the basics θα έλεγα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο όγκος και η ένταση της προπόνησης εξαντλεί τον οργανισμό ο οποίος φτάνει απλώς σε υπερπλήρωση των αποτελεσμάτων της προπόνησης και δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό που είναι το ζητούμενο της προπόνησης που είναι η αναπλήρωση. Όχι το compensation, το overcompensation, αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο. Επομένως πρέπει στον οργανισμό να απομένουν πόροι για να κάνει και το δεύτερο. Οπότε προσέχουμε γιατί το περισσότερο δεν είναι και καλύτερο. Η περισσότερη βλάβη δεν είναι και καλύτερη, η περισσότερη ποσότητα δεν είναι και καλύτερη. Σε όλοι υπάρχει ένα μέτρο, είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον στους περισσότερους παράγοντες. Άρα, να το πούμε και συνοπτικά, είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα, όπως ισχύει και για κάθε άλλο πράγμα στη ζωή, έτσι και στην προπόνηση. Η κλίση της ζυγαριάς πρέπει να είναι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προπόνησης, όχι στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της προπόνησης. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι προπόνηση κάνουμε για να κάνουμε υπερπλήρωση και όχι απλή αναπλήρωση. Άρα διαχείριση των πόρων μας με έξυπνο τρόπο. Εξασφαλίζουμε την ποιότητα και μετά βλέπουμε την ποσότητα. Έτσι πάει. Νομίζω Κώστα, και εγώ που είμαι παλιός το θυμάμαι, ο Lee Haney το είχε θέσει πάρα πολύ σωστά λέγοντας «Stimulate, do not annihilate». Αυτό κατ' εμέ μεταφράζεται «δώσε επαρκές ρέθισμα, όχι παραπάνω από αυτό που χρειάζεται». Τόση δόση με ποιότητα για να μπορεί ο οργανισμός να απαντήσει στο ερέθισμα με ανάπτυξη. Οπότε Μανώλη μπορούμε να συνοψίσουμε στο ότι η καταγραφή της προόδου και των χαρακτηριστικών της προπόνησης και των σωματικών χαρακτηριστικών είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έως και απαραίτητο ειδικά για έναν αθλητή. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι ότι ο μπουλάμπι δεν είναι χρυσός. Ναι. Έτσι. Και επίσης βλέπουμε άρθρα ή ομιλίες ή οτιδήποτε που ξεκινάνε με το «οι καλύτερες» ή στα αγγλικά «the best exercise», «top 10», τα αποφεύγουμε. Όλα αυτά είναι για άλλους λόγους. Προσωπικά, Κώστα, όλα αυτά θα με έκαναν δύσπιστο, ειδικά όταν τα προτείνει κάποιος, περίπου σαν να φέρνει τους 10 νόμους του Μωυσή. Δυστυχώς έτσι είναι. Ελπίζω όποιος δέχεται μια πληροφορία να είναι σε θέση να την αξιολογήσει και να μην κάνει επίκληση στην αυθεντία. Εγώ ποτέ δεν θα κάνω επίκληση στην αυθεντία, είναι η αλήθεια. Θέλει ένα κάποιο επιστημονικό υπόβαθρο, κάποια λογική και λίγη εμπειρία ώστε να συνδυάσει και να μπορούμε να αξιολογήσουμε μια πληροφορία. Σύμφωνο. Κώστα, εδώ ένας φίλος στέλνει μια ερώτηση η οποία αφορά το εξής. Ρωτάει ο φίλος, θα μπορούσε ταυτόχρονα μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης να αυξάνει τη μυϊκή του μάζα και να έχει απώλεια λίπους ή αυτό δεν είναι εφικτό? Σαν φυσιολογική διεργασία είναι εφικτό. Για τον περισσότερο κόσμο, ειδικά όταν μεγιστοποιεί κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες, δηλαδή βρίσκεται κοντά στις θερμίδες συντήρησης, η πρωτεϊνική του πρόσληψη είναι αρκετά υψηλά, αυτά είναι τα πιο σημαντικά και έχει ένα ερέθισμα στο γυμναστήριο ικανοποιητικό. Σαν φυσιολογική διεργασία είναι προφανώς και γίνεται. Παρ' όλα αυτά, από ένα σημείο και μετά, από μια προπονητική ηλικία και μετά, ίσως είναι καλύτερη επιλογή να επικεντρωθούμε στις φάσεις που θέλουμε. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε στη συγκεκριμένη φάση να μειώσουμε το σωματικό μας λίπος, θα το κάνουμε αυτό και διατηρούμε όσο γίνεται τη μυϊκή μάζα. Είμαστε σε φάση που θέλουμε να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα, θα μπει και ένα ποσοστό σωματικού λίπους, είναι αναπόφευκτο. Mm-hmm. Οπότε σε έναν αθλητή, ο οποίος επιδιώκει την ανασύσταση, δεν θα το κάνει ταυτόχρονα. Σίγουρα σε βάθος χρόνου θα έχει πολύ μικρότερα μυϊκά κέρδη από ότι σε κάποιον που θα επικεντρωνόταν καθαρά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σωστή. Οπότε, συνοπτικά, είναι εφικτή αυτή η διεργασία. Δεν προτιμάται, ειδικά σε άτομα που έχουν περάσει μια προπονητική ηλικία. Σε αρχάριο επίπεδο γίνεται και θα μπορούσε να ξεκινήσει έτσι κιόλας. Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι ναι, φυσιολογικά μπορεί να συμβεί, δεν αποκλείεται να συμβεί. Θα είχε όμως μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας κάποιος, ο οποίος θα επικεντρωνόταν σε κάποια φάση του προπονητικού του προγράμματος στο ένα και σε κάποια φάση του προπονητικού του προγράμματος στο άλλο και έτσι θα ήταν πιο εύστοχος και προπονητικά και διατροφικά. Στο επόμενο βίντεο θα επικεντρωθούμε στο κομμάτι της διαχείρισης του αθλητή κατά τη διάρκεια του off-season και της προετοιμασίας για να δούμε πώς μπορεί να διαχειριστεί το σωματικό του βάρος, με τι ρυθμό θα μειώνεται το βάρος ή θα αυξάνεται την προπονητική του προσέγγιση. Όλα αυτά στο επόμενο επεισόδιο.
Αν σας άρεσε, like και εγγραφή. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και να ευχαριστήσουμε φυσικά το χορηγό της προσπάθειάς μας που είναι η Gold Touch Nutrition.